αθλητή σε ψευδία σα καταγωνιστός, ως και συνήθις του Δημητρίου οφθής, η γονής ο ανδρικός Νέστορ μακάρι, θεϊκή γαρ αρρωγή των λιέων καθελών, ως αμόμων ιερίων. Σφαγίας της προσυνέχθης, το αθλοθέτη και Θεό, τη 27η του μηνός Οκτωβρίου, ο Άγιος Μάρτης Νέστορ. Ο Νέστορας ήταν πολύ νέος στην ηλικία, ωραίος στην όψη και γνώριμος του Αγίου Ενδόξου Δημητρίου. Ο Νέστορας λοιπόν βλέποντας ότι ο Αυτοκράτορας Διοκλητιανός χαιρόταν για τις νίκες κάποιου σωματόδους βαρβάρου ονομαζομένου Λιέου, μίσησε την υπερηφάνειά του Βλέποντας όμως και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου πήρε θάρρο. Πήγε λοιπόν στην φυλακή όπου ήταν κλεισμένος ο μεγαλομάρτυρας Δημήτριος και έπεσε στα πόδια του. «Δούλε του Θεού Δημήτριε», του είπε, «είμαι πρόθυμος να μονομαχήσω με το Λιέο, γι' αυτό προσευχήσου για μένα στο όνομα του Χριστού». Ο Άγιος αφού τον σφράγισε με το σημείο του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, του είπε ότι και τον Λιέο θα νικήσει και για τον Χριστό θα μαρτυρήσει. Τότε λοιπόν ο Νέστορας μπήκε στο στάδιο χωρίς φόβο και ανεφώνησε «Θεέ του Δημητρίου βοήθημη» και αφού πολέμησε με τον Λιέο, του κατάφερε δυνατό χτύπημα με το μαχαίρι του στην καρδιά και έτσι τον θανάτωσε. Εξοργισμένος τότε ο Διοκλητιανός διέταξε και θανάτωσαν με τον Νέστορα αλλά και τον Δημήτριο. Έτσι με αυτήν του την ενέργεια ο Νέστορας δίδαξε ότι σε κάθε ανθρώπινη πρόκληση πρέπει να αναφωνούμε «Κύριο σε μη βοηθός και ου φοβηθήσωμε, τι ποιήσιμοι άνθρωπος». Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ. Τι θα μου κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος. Ο Άγιος Μάρτης Λούπος Ο Άγιος αυτός ήταν βοηθός του Αγίου Δημητρίου και ήταν κοντά του την ώρα του μαρτυρίου του. Ύστερα από το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου ο Λούπος πήρε το μαντίλι του και το δαχτυλίδι που φορούσε στο χέρι του. Τα βούτυξε στο αίμα του Αγίου Δημητρίου και με αυτά έπρατε πολλά θαύματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα θαύματα γινόντουσαν μέσω του Αγίου Δημητρίου. Μαθεύτηκε από τον ηγεμόνα της πόλης ο οποίος συνέλαβε αμέσως τον Λούπο και τον φώνευσε. Η Αγία Πρόκλα, η σύζυγος του ποντίου Πιλάτου. Ενώ ο σύζυγός της δεν ανέλαβε την ευθύνη να ελευθερώσει το Χριστό, φοβούμενος τους Ιουδαίους, η σύζυγος του Πρόκλα μετά από τον φρικτό θάνατο του Πιλάτου προσήλθε στην πίστη του Χριστού, βαπτίστηκε και κατηχήθηκε από τους Αγίους Αποστόλους και έπειτα έζησε με αγαθότητα και ευσέβεια, έως ότου ήρθε ο καιρός και παρέδωσε το πνεύμα της στο Χριστό ειρηνικά.